Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με την εκδήλωση. Και όταν μιλάω για την εκδήλωση, μιλάω για την προσωπική μας εκδήλωση. Πώς να μπορούμε να εκδηλώσουμε τα σενάρια που θα μας κάνουν ευτυχισμένους. Έχουμε πει πολλά σχετικά με τον ενθουσιασμό, με το εδώ και τώρα, με το να μην προσδοκούμε. Τώρα θα εμβαθύνω λίγο γιατί υπάρχει μια λεπτομέρεια. Κάθε φορά που εμείς φανταζόμαστε πως θα ήταν ένα σενάριο το οποίο θα νομίζουμε ότι θα ήμασταν ευτυχισμένοι, καταλαβαίνουμε την ευτυχία, την ενέργεια, το συναίσθημα, το οτιδήποτε θέλουμε έτσι να φτάσουμε σε εκείνη την κατάσταση, το καταλαβαίνουμε αποκωδικοποιημένο μέσω της πραγματικότητας της που μπορεί να δώσει η προσωπικότητά μας. Γι' αυτό λέμε να μην προσδοκούμε. Διότι πολύ απλά, αν η προσωπικότητά μας ήξερε, είχε τον τρόπο, είχε τη δύναμη να προβλέπει το μέλλον ή να μπορεί να ξέρει όλους τους τρόπους, θα την ακούγαμε. Όμως, επειδή σας είπα, η προσωπικότητα είναι ο παρατηρητής. Και ό,τι ενέργεια ή φαντασία ή καμιά φορά πόθο ή επιθυμία λαμβάνει και αρχίζει και τη σκέφτεται και το οραματίζεται, δεν είναι ακριβώς εκείνη η εικόνα που οραματιζόμαστε για να εκδηλώσουμε. Το σύμπαν φίλη που λένε ότι συνωμοτεί και βοηθάει, πραγματικά έτσι κάνει, γιατί υπάρχει τόσο πολύ απεριόριστη αγάπη που οτιδήποτε ζητήσουμε θα έρθει. Όμως δεν λαμβάνει τα σενάρια, λαμβάνει την ενέργεια. Οτιδήποτε θέλουμε να φέρουμε σε εκδήλωση, αρκεί λέμε να το φανταστούμε, να το οραματιστούμε, να το πιστέψουμε, να νιώσουμε ότι είμαστε ικανοί. Αλλά όμως εκείνη την ώρα που λέμε να μην προσδοκούμε, το λέμε διότι οτιδήποτε ενέργεια εκπέμπουμε θα έρθει εκείνο το κατάλληλο σενάριο που θα μπορεί να μας τη φέρει καλύτερα αναλόγως στον εσωτερικό μας κραδασμό, αναλόγως με αυτό που πραγματικά είμαστε. Επομένως, όταν κάποιος θέλει το οτιδήποτε και επιθυμεί το οτιδήποτε και αρχίζει και σε εισαγωγικά το έλκει, αυτό έρχεται. Όμως φίλοι, δεν το βλέπουμε. Γιατί το περιμένουμε κάτω από εκείνο το σενάριο που η προσωπικότητά μας νομίζει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Και εσείς θα πάρετε τον τύπο και θα το βάλετε που θέλετε, είτε για τα λεφτά, είτε για σχέσεις, είτε για δουλειά, είτε οτιδήποτε. Από τη στιγμή που εγώ θέλω, ας πούμε, να γνωρίσω τον άντρα της ζωής μου, έτσι, ξεκινάνε οι άνθρωποι και λένε θέλω να γνωρίσω τον άντρα της ζωής μου. Η ενέργεια που πάει πάνω είναι να έρθει εκείνο το πρόσωπο που για την παρούσα φάση και το δικό σου κραδασμό θα σε κάνει να πάρεις εκείνο το μάθημα που θα έρθεις σε εκείνη την κατάσταση, ότι για να καταλάβεις τι ακριβώς ήθελες για να πετύχεις το σκοπό σου, για να νιώσεις με ένα άλλο «ον», ας πούμε, αυτή τη σχέση, ώστε να καταλάβεις μέσα σου ότι πραγματικά μέσα σου πρέπει να βρεις την πληρότητα, την ακεραιότητα, την ολότητα. Κάθε φορά λοιπόν που παρακαλάμε και λέμε «θα ήθελα, οραματίζομαι, ότι και έτσι και αυτόν», λοιπόν, δεν μπορείς να πεις το σενάριο από πού θα έρθει, πώς θα έρθει. Δεν μπορείς να πεις αν θες να είναι ξανθός, μελαχρινός, πάνω, κάτω, το ένα το άλλο. Λοιπόν, όταν αρχίζεις και περιμένεις αυτό το πράγμα να εκδηλωθεί, από τις, παραδείγματος χάρη, άπειρες πόρτες που μπορεί το οτιδήποτε να εκδηλωθεί για να σου φέρει αυτό το σενάριο να το παίξεις, θα περιμένεις εκείνη την πόρτα που θα γράφει πάνω ψηλός, ξανθός, μελαχρινός, πλούσιος, κοντός, νευρικός, χαλαρός, από τη δουλειά μου, από την προσωπικότητά μου, από το Facebook, από το ένα, από το άλλο, τυχαία, στο λεωφορείο. Οτιδήποτε κατάσταση έχεις διαλέξει, οτιδήποτε κατάσταση έχεις διαλέξει, μορφοποιείς ένα σενάριο
για να έρθεις. Αυτό το σενάριο είναι μία πόρτα από τις άπειρες. Γι' αυτό λέμε, όταν δεν προσδοκείς, τι κάνεις? Αφήνεις άπειρες πόρτες ανοιχτές. Και αυτόματα, οπουδήποτε θα έρθει, αρκεί να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά για να το δεις, αφού δεν θα έχεις την προσδοκία ότι θα είναι έτσι, 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 έτσι. Δυστυχώς η προσωπικότητα δεν το καταλαβαίνει και νομίζει ότι από τη στιγμή που εγώ είπα ότι θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο και επιθυμώ εκείνο και επιθυμώ το άλλο, δημιουργούν μόνοι τους αυτό το δρόμο για να έρθει και να εκδηλωθεί αυτό το πράγμα στη δική τους πραγματικότητα. Όμως δεν καταλαβαίνουν ότι πολύ απλά αυτή την ενέργεια που επιθυμούν να βιώσουν τη μορφοποιούν και την αποκωδοποιούν κάτω από τα δικά τους τα πιστεύω φίλοι. Αν κάποιος οραματιστεί κάτι, παραδείγματος χάρη αυτό που σας είπα, ή μπορούμε να πούμε για τα λεφτά, αντί να πει θέλω λεφτά και να ζητάει το μέσον, μπορεί να νιώσει να έρθει στην κατάσταση εκείνη φίλοι που θα ήταν όταν θα του είχα παρουσιαστεί τα λεφτά. Από τη στιγμή που θα έλξει εκείνη την κατάσταση, π.χ. ευδαιμονία, πληρότητα, ανακούφιση, χωρίς άγχος, ηρεμία, από τη στιγμή που θα έρθει σε εκείνη την κατάσταση και θα πει θέλω το αποτέλεσμα, όχι το σενάριο για το αποτέλεσμα, αυτόματα αυτό που λέμε θα έρθει εκείνο το κατάλληλο σενάριο για να τον βάλει σε αυτή την κατάσταση. Είναι αυτό που λέμε ότι εκείνη την ώρα, από τη στιγμή που εκπέμπω αυτά τα πράγματα, αυτά τα πράγματα θα πάρω. Γίνεται πριν αυτό που ζητάτε να σας έρθει. Γίνεται πριν αυτό που ζητάτε να σας έρθει. Πώς όμως? Παίξτε το ρόλο. Θέλετε ερώτα, παίξτε τον ερωτευμένο. Ελάτε στην δόνηση του ερωτευμένου. Θέλετε ηρεμία, παίξτε την ηρεμία. Ελάτε στην δόνηση της ηρεμίας. Αυτόματα είπαμε, ό,τι εκπέμπουμε, λαμβάνουμε. Η προσωπικότητα σου πήγε να γίνει αυτό, έχει μάθει τη διαδικασία. Πρέπει να γίνει αυτό, 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 αυτό. Αλλιώς δεν θα γίνει. Όχι φίλοι. Το πώς κάτι θα έρθει στην εκδήλωσή μας, έτσι, αυτό είναι δουλειά του ανώτερου εαυτού μας. Που εμείς πιο πολλοί άνθρωποι δεν έχουν σύνδεση, δεν είναι συνειδητοί πάνω σε αυτό. Επομένως, αφήστε τη δουλειά να κάνει το δικό του, το υποσυνείδητο θα λέγαμε, ή το ασυνείδητο μας, ή ο ανώτερος εαυτός μας, ή αυτός που δημιουργεί πραγματικά, γιατί δεν δημιουργεί η προσωπικότητα. Υπό αυτή την έννοια φίλοι, το να σκέφτομαι μόνο θετικά δεν είναι, θα έλεγα, όλο το ποσοστό της λύσης. Υπό αυτή την έννοια που μιλάμε, το να είμαι, να δονούμε, να εκφράζομαι θετικά θα φέρει γύρω μας το θετικό. Γιατί φανταστείτε ότι οι σκέψεις δεν είναι ολόκληρος ο κραδασμός μας. Οι σκέψεις είναι απλά σκέψεις. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Περνάνε και φτάνουν σε ένα σημείο, δεν αλλάζουν παραπάνω από το πόσο πολύ έχουμε εμβαθύνει μέσα στη σκέψη και ένα συναίσθημα. Και μετά από το πόσο πολύ το πιστεύουμε. Άρα αν το πιστεύουμε θα είμαστε στη δόνηση. Γι' αυτό λέω, μην νομίζετε ότι επειδή σκεφτείτε άσχημο, επειδή σκεφτείτε καλό, επειδή σκεφτείτε κακό, θα γίνει. Είναι πολύ μικρή η δύναμη από όσους έχουν πει τις σκέψεις. Η προσωπικότητα θέλει η σκέψη να έχει μεγάλη δύναμη, γιατί είναι συνειδητή στη σκέψη μόνο. Γι' αυτό. Η πραγματική δόνησή σας είναι αυτό που θα φέρει τα αποτελέσματα που θέλετε φίλοι. Επομένως, όταν λέμε μην προσδοκίες, μην προσπαθείτε να φανταστείτε το σενάριο. Φανταστείτε αυτόματα το αποτέλεσμα. Φανταστείτε το αποτέλεσμα. Αφήστε το σενάριο. Το σενάριο θα εκδηλωθεί ούτως ή άλλως. Είναι φυσική. Δεν είναι φιλοσοφία. Έτσι λειτουργούν τα πάντα. Όταν είστε στη συντόνιση, θα καταφέρετε και θα μπορείτε να εκδηλώνετε πράγματα. Θα μου πείτε, σταμάτη, πώς θα είμαι στη δόνηση? Πρέπει να ξέρουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό λέω, ακολουθήστε τον ενθουσιασμό σας.
Γιατί για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν ακόμα πώς να είναι η συντόνιση, πώς να δουν τον εαυτό τους και να είναι μόνο η προσωπικότητα, είναι μόνο η σκέψη τους και δεν ελέγχουν τον εαυτό τους, να φέρουν σε εκείνο το πιστεύω πραγματικά μέσα τους, στο ασυνείδητο, εκείνο το συνέστημα, να νιώσουν το υποσυνείδητο και το συνειδητό, τη σκέψη σε αρμονία, θα εκδηλώνουν πολύ πιο εύκολα φυσικά αυτοί οι άνθρωποι. Όμως δεν το ξέρουν. Κάθε φορά λοιπόν που θέλετε, φίλοι, κάτι να εκδηλώσετε, να γίνει το όνειρό σας πραγματικότητα, καταλάβετε ότι αφού το οραματιστείτε, αφού το δείτε σαν εικόνα, αφού πιστέψετε ότι σε άξι να σας συμβεί, αφού αφήσετε τις προσδοκίες, μπείτε στο νόημα. Αν θα γινόταν, πώς θα νιώθατε. Και αφήστε μετά να έρθει το οποιοδήποτε σενάριο, επειδή δεν θα σας νοιάζει, γιατί εσείς θα λάβετε την ίδια ευτυχία που είχατε ρωματιστεί βάσει της δικής σας προσωπικότητας. Γι' αυτό λέμε τα σενάρια δεν παίζουν ρόλο, η εμπειρία παίζει ρόλο. Αυτά όσον αφορά τη δύναμη της εκδήλωσης. Ειρήνη σε όλους.